Ενημερωτική εκδήλωση για τους κινδύνους που ελοχεύουν κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο με την παρουσία του ταξιάρχου και διευθυντή στο τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος διοργανώνεται το προσεχές Σάββατο στον κινηματογράφο Όσκαρ στις 7 το απόγευμα. Για την παρουσίαση της εκδήλωσης παραχωρήθηκε κοινή συνέντευξη τύπου. Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, από τον Δήμαρχο Καβάλας Κωστή Σιμιτσή, τον Αστυνομικό Διευθυντή Μάκη Κοσκερίδη, τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νίκο Γεωργιάδη, τον Εκπρόσωπο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργο Κωστή, καθώς και τον Διευθυντή του Τετάρτου Γυμνασίου Καβάλας Ευρυπίδη Παπάζογλου, που ήταν και ο εμπνευστής αυτής της προσπάθειας. Ο Καβάλας συμμετέχει σε μια εκδήλωση η οποία διοργανώνεται από την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας και από τις δύο εκπαιδεύσεις. Διευθύνσεις εκπαίδευσης του νομού Καβάλας, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, ενισχύοντας φυσικά και ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο κύριος Ευρυπίδης Παπάζογλου, διευθυντής του 4ου Γυμνασίου. Το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλους μας. Σε όλους όσοι είναι γονείς, αλλά και σε όλους όσοι παρακολουθούν ειδήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου καθημερινά αποκαλύπτεται ότι το ηλεκτρονικό έγκλημα κυριαρχεί στις μέρες μας. Με απόφαση της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας υλοποιείται πρόγραμμα δράσεων για την ενημέρωση των γονέων, των μαθητών, αλλά και όλων των άλλων φορέων της τοπικής κοινωνίας για τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα σχετικά με την προλήγηση του διαδικτύου. Στόχος είναι οι γονείς, τόσο οι γονείς αλλά όσο και τα παιδιά τους, να μάθουν τη σωστή χρήση του διαδικτύου, γιατί ελοχεύουν πολλοί κινδύνοι, τους οποίους δεν γνωρίζουν. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στην ημερίδα είναι τρία κυρίως. Είναι μέτρα προστασίας των παιδιών από την σεξουαλική κακοποίηση μέσω του διαδικτύου. Κραυγή απόγνωσης είναι μια θεματική ενότητα που αφορά περισσότερο στην πρόληψη των αυτοκτονιών και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι αυξημένα τα περιστατικά αυτά. Τα περισσότερα από αυτά έχουν αποσοβηθεί την τελευταία στιγμή μάλιστα από την παρέμβαση των αστυνομικών της δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, όπως ξέρετε, το 7 ώρα το απόγευμα, στον κινηματογράφο Όσκαρ, με ομιλητή τον προϊστάμενο της δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον ταξίαρχο Μανώλη Σφακιανάκη, μαζί με έμπειρους αξιωματικούς για το θέμα αυτό. Η τεχνολογική φοβία δεν πρέπει να μας δημιουργεί ενστάσεις ή ανακλήσεις ως προς το να συμμετέχουμε και να αξιολογούμε, να αξιοποιούμε κατά το δυνατόν την τεχνολογική εξέλιξη. Για το λόγο αυτό, επειδή όμως κρύβονται πάρα πολλοί κίνδυνοι, ιδιαίτερα με τις νέες τεχνολογίες, καλούμε από τη θέση αυτή, προσκαλούμε και παρακαλούμε το κοινό να παρακολουθήσει αυτού του είδους τις εκδηλώσεις, να ενημερώνεται, γιατί τα όσα συμβαίνουν στο κλειστό δωμάτιο, στο παιδικό δωμάτιο, πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι οι γονείς δεν το γνωρίζουμε, με αποτέλεσμα να υποπίπτει το παιδί μας στον κίνδυνο να βρεθεί και να παρασυρθεί σε ατραπούς επικίνδυνους για την εξέλιξή του. Θέλω να πω ότι χαρήκαμε πάρα πολύ με την ιδέα που είχε ο συνάδελφος, ο διευθυντής του 4ου Γυμνασίου, ο κύριος Παπάζογλου Ευρυπίδης. Και χαρήκαμε πάρα πολύ επίσης και ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση της αστυνομικής διεύθυνσης της Καβάλας για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή έχω παιδιά και πολλές φορές μαλώνω μαζί τους στο θέμα του υπολογιστή, θα ήθελα να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο αν κανείς το χρησιμοποιήσει λογικά. Σας ενημερώσω για το χρονικό αυτής της εκδήλωσης. Ήταν μια ιδέα που με ήρθε στο κεφάλι και στους καθηγητές και στους σύλλογο γονέων του 4ου Γυμνασίου το Σεπτέμβριο. Κατέβηκα, μίλησα με τον κύριο Γεωργιάδη, τον προϊστάμενο, τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας, τον κύριο Χεριστανίδη της δευτεροβάθμιας και με είπαν προχώρα. Με τη βοήθεια του κυρίου Κοσκερίδη μου άνοιξε το διάβλο να επικοινωνήσω με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έγινε η αλληλογραφία η κατάλληλη και γύρω στο Μάρτιο μου ήρθε η απάντηση να επικοινωνήσω ξανά με το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, πάλι με τον κύριο Κοσκερίδη. Έγιναν αυτές όλες οι επαφές και ο κύριος Φαγιανάκης στα πλαίσια των επισκέψεων που κάνει σε διάφορες πόλεις της Καβάλας, και υπήρχε και η αίτηση από την Καβάλα,
θα έρθει και στην Καβάλα. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για την πόλη της Καβάλας, που θα έρθει εδώ πέρα ο κύριος Σφακιανάκης να μας μιλήσει για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Και αυτή η εκδήλωση δεν θα γινόταν αν δεν είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση του Δημάρχου μας, του κυρίου Σιμιτζή, του κυρίου Κοσκερίδη και των δύο διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.